στην κοινοφελή επιχείρηση του Δήμου Στερών, στην προσπάθειά μας να προετοιμάσουμε τις αποκριάτικες εκδηλώσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διερευνήσαμε προτάσεις από τις εταιρείες διαφόρων τραγουδιστών, καθώς επίσης και τις διαθεσιμότητές τους, όπως και το σχετικό κόστος. Στις επανειλημμένες συναντήσεις της ομάδας της Συμμαχίας Αιρέων, τονίστηκε με έμφαση τόσο από το Δήμαρχό μας, κύριο Αλέξανδρο Χρυσάφη, όπως και από κάποια μέλη μας, ότι σε καμία περίπτωση το μουσικό ρεπερτόριο δεν θα πρέπει να έχει υβριστικό ηχιδαίο περιεχόμενο, άποψη με την οποία συντάσσομαι απόλυτα και κατηγορηματικά. Πρόκειται επίσης για ένα θέμα το οποίο τέθηκε και στην ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΙΣ αναφορικά με τις αποκριάτικες εκδηλώσεις. Στη συνέχεια, στην επικοινωνία που είχαμε με την εταιρεία του συγκεκριμένου τραγουδιστή, το ζήτημα αυτό ετέθη ως μια απαράβατη προϋπόθεση. Ο μάνατζερ του απάντησε, καθώς ξέρετε ότι με τους τραγουδιστές αυτού του επίπεδου μιλάει κανείς με τους μάνατζερ και όχι με τους ίδιους, ότι θα μεταφερθούν στον τραγουδιστή οι όροι που θέτουμε ως επιχείρηση, ως ΚΕΔΙΣ και ως Δημοτική Αρχή, τους όρους δηλαδή που βάζουμε ως προϋπόθεση, και ζητήθηκε επίσης το αναλυτικό πρόγραμμα των τραγουδιών της συναυλίας. Πριν από λίγο μας ενημέρωσε η εταιρεία ότι το ρεπερτόριο του συγκεκριμένου τραγουδιστή είναι αυτό και είναι συγκεκριμένο. Με βάση λοιπόν την εξέταση του ρεπερτορίου, κρίναμε ότι οι όροι που έχουμε θέσει δεν γίνονται αποδεκτοί. Και ως εκ τούτου, η κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου Σερών, η ΚΕΔΙΣ, και σύμφωνα πάντοτε με τη γνώμη του Δημάρχου μας, δεν πρόκειται να υποχωρήσει στην υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας με το συγκεκριμένο τραγουδιστή. Την επόμενη εβδομάδα θα σας ανακοινώσουμε το καλλιτεχνικό σχήμα που θα έρθει στη συναυλία, η οποία θα λάβει χώρα το βράδυ της Τσικνοπέμπτης. Ένα είναι λοιπόν βέβαιο, ότι το κέφι θα φροντίσουμε να είναι ανάλογο της βραδιάς και ανάλογο και ώστε οι ΣΕΡΕΙ, μικροί και μεγάλοι, να διασκεδάσουν αποκριάτικα όπως ακριβώς τους αξίζει. Δηλαδή, εσείς χθες κάνατε μία συνέντευξη τύπου με τον Δήμαρχο και είπατε ότι θα έρθει ο FY χωρίς να έχετε κλείσει τίποτε, χωρίς να έχετε συνεννοηθεί. Απλά βγήκατε να το ανακοινώσετε χωρίς να έχετε κάνει συμφωνία για το τι θα πει, τι θα κάνει. Το ανακοινώσαμε γιατί είχαμε καταρχάς την συμφωνία αναφορικά με τη συγκεκριμένη ημερομηνία και τη διαθεσιμότητα του τραγουδιστή. Για τους όρους της οικονομικής συμφωνίας αλλά και τους υπεραιτέρω όρους έμεινε να μας απαντήσουν. Υπήρξε μια καταρχάς συμφωνία ως προς την ημερομηνία. Για τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις που θέσαμε, η απάντηση ήρθε μόλις σήμερα. Για την ακρίβεια ήρθε πριν από μία ώρα. Το playlist δηλαδή. Το playlist. Έτσι όπως λέγεται. Εσείς τα Χριστούγεννα δεν μας είπατε ότι θα τον λογοκρίνατε και ότι είχατε κάνει μία λίστα για το ποια τραγούδια θα παίξουν κτλ. Το όρος λογοκρίνατε νομίζω ότι δεν ταιριάζει. Είναι δικά σας λεγόμενα, δεν είναι δικά μου. Αυτό που είπαμε λοιπόν είναι δεν αποκλίνει από αυτό που λέμε τώρα. Ότι θα ζητούσαμε, ξέρετε ότι πρόκειται για μια συναυλία η οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκε. Επομένως δεν προχώρησε οποιαδήποτε συμφωνία και υπογραφή συμφωνητικού. Αυτό λοιπόν που θέσαμε και τότε και θέσαμε και τώρα είναι ότι θα πάρουμε τη λίστα των τραγουδιών, θα γίνει κάποιο συμφωνητικό, το οποίο θα έχει ως όρους αυτούς που σας ανέφερα προηγούμενα, ότι αυτό που θα ακουστεί επί σκηνής, επειδή πρόκειται για μια δημόσια συναυλία ενός Δήμου, η προϋπόθεση λοιπόν είναι να μην υπάρξει κάτι που να είναι προσβλητικό. Επομένως, θα διατηρούσαμε το δικαίωμα να κρατήσουμε επιλεκτικά κάποια από τα τραγούδια που θεωρούν, γιατί έχει μια μεγάλη playlist ο συγκεκριμένος τραγουδιστής. Αυτό λοιπόν που σήμερα ήρθε ως απάντηση από την εταιρεία, χθες το μεσημέρι κάναμε την συνέντευξη τύπου και σας είπαμε ότι κλείσαμε τον τραγουδιστή, δέχεται
και ως προς τα χρήματα και ως προς την ημερομηνία, και από εκεί και πέρα προχωράμε στην υπογραφή του συμφωνητικού. Ένα συμφωνητικό λοιπόν μπορεί να αλλάξει έστω και την τελευταία στιγμή. Λιγότερο από 24 ώρες μετά διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει συμφωνία στους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτουμε. Επομένως, άμεσα, όπως βλέπετε, σας απαντούμε σήμερα με ξεχωριστή συνέντευξη τύπου ότι δεν θα είναι ο συγκεκριμένος μουσικός, αλλά τραγουδιστής, αλλά θα είναι κάποιο άλλο μουσικό σχήμα, το οποίο θα σας το ανακοινώσουμε από εβδομάδα. Το άλλο μουσικό σχήμα που λέτε, επειδή ο συγκεκριμένος είχε πολύ μεγάλη απήχηση στις νεαρότερες ηλικίες, mm-hmm. θα είναι πάλι κάποιος που θα στοχεύει σε αυτές τις ηλικίες? Γιατί είχατε τονίσει ότι η προτεραιότητα ήταν παιδιά. Όταν επικοινωνείς με τις εταιρείες των τραγουδιστών, πάντοτε πρέπει να σκέφτεσαι σε ποιους ανθρώπους απευθύνεσαι. Το βράδυ λοιπόν της Τσικνοπέμπτης γνωρίζει όλος ο κόσμος ότι αυτοί που αν θέλετε, είναι έξω τις βραδινές ώρες, και το ζουν πιο έντονα, γιατί είναι και χειμώνας, μην ξεχνάτε. Και επίσης η Τσικνοπέμπτη είναι μια μέρα που παραδοσιακά οι σερέοι τσικνίζουν σε ταβέρνες κτλ. Όμως οι έφηβοι συνηθίζεται να κάνουν βόλτα, θα πάρουν μέρος επίσης το διαγωνιστικό μέρος της αποκριάτικης μασκαράτας. Επομένως, ως επιτοπλίστων αυτούς αφορά. Και αυτούς λοιπόν βάλαμε ως προτεραιότητα, και νομίζω πολύ σωστά, γιατί έχουμε επίσης μια ποικιλία εκδηλώσεων για όλες τις ηλικίες της διάρκεια των 2 εβδομάδων των αποκριάτικων εκδηλώσεων. Βάλαμε τους νέους λοιπόν ως προτεραιότητα. Όταν συζητήσαμε λοιπόν με τις εταιρείες των μουσικών, μας έβαζαν πολύ ψηλά στην δημοφιλία τον συγκεκριμένο τραγουδιστή. Και αυτό ήταν και το κριτήριο. Επίσης ψάξαμε και τις άλλες αποκριάτικες εκδηλώσεις που συμβαίνουν σε γειτονικές πόλεις και διαπιστώσαμε ότι αποτελεί επιλογή, παραδείγματος χάρη, για την κεντρική μεγάλη εκδήλωση το Σάββατο της αποκριάς στη γειτονική μας Ξάνθη. Ωστόσο, ο κάθε δήμος γνωρίζει τα όρια των προϋποθέσεων που θέτει ο ίδιος. Εμείς λοιπόν, εξετάζοντας αυτή τη λίστα των τραγουδιών, και θεωρήσαμε ότι είναι καλό, δεν νομίζω ότι είναι τόσο τρομερό ότι να χαλάσει μια συμφωνία, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα μείνουμε πιστοί σε αυτό που θέσαμε, είτε όταν το συζητούσαμε την περίοδο των Χριστουγέννων, είτε τώρα στην περίοδο της αποκρίας. Είναι απόφαση του Δημάρχου αρχικά αυτό να μην γίνει αυτή η συμβουλή? Σας εξήγησα ότι στις συζητήσεις που είχαμε στην διευρυμένη ομάδα της Συμμαχίας, είναι κάτι που τόνισε ο Δημαρχός μας, αλλά και με κάποια μέλη της Συμμαχίας Σεραίων. Το συζητήσαμε αφού έλαβα την λίστα των τραγουδιών και του μετέφερα την επικοινωνία με το μάνατζερ του συγκεκριμένου μουσικού, και έχει τη σύμφωνη γνώμη του η συγκεκριμένη ανακοίνωση που σας κάνω απόψε. Δεν μπορούσατε να περιμένετε μια μέρα για τη συνέντευξη τύπου, να δείτε το συμφωνητικό, να δείτε όλα αυτά? Γιατί έπρεπε να προτρέξετε? Τι σας έκανε δηλαδή, τι θα άλλαζε αν περιμένατε μια μέρα για να μην γίνει όλο αυτό το πράγμα? Το γεγονός ότι υπήρξε ασυμφωνία αναφορικά με την υιοθέτηση των προϋποθέσεων που βάζουμε. Ο συγκεκριμένος τραγουδιστής έχει ένα συγκεκριμένο. Όχι, άλλο ρωτάω. Δηλαδή, για τη συνέντευξη. Δηλαδή, θα μπορούσατε να περιμένετε να την κάνετε τη Δευτέρα, να έχετε ολοκληρώσει το κάδρο σας, όλο το πλαίσιο που θα γίνουν εκδηλώσεις, και να μην χρειαστεί να έχετε αυτή τη θέση. Δεν φανταζόμασταν πριν έρθει στο διατάφτα η σύνταξη ενός συμφωνητικού ότι θα τεθούν, ότι θα υπάρξει άρνηση τήρησης των προϋποθέσεων από τη μεριά του τραγουδιστή. Γιατί ξέρετε, σας λέω ότι μιλάμε με το διαμεσολαβημένα ουσιαστικά. Άρα λοιπόν δεν υποθέταμε ότι θα υπάρχουν εμπόδια, αφού τα βασικά ζητήματα τα είχαμε λύσει. Θεωρούσαμε λοιπόν ότι θα γίνουν σεβαστοί αυτοί οι όροι που θέτουμε. Ο καλλιτέχνης, και είναι το δικαίωμα κάθε καλλιτέχνη να εμένει να παρουσιάσει το δικό του ρεπερτόριο. Επομένως, από τη στιγμή που είναι έτσι, δεν υπάρχει κανένας λόγος, δεν υπάρχει καμία ζημία, δεν έχουμε δώσει χρήματα, δεν έχουμε δεσμευτεί ως προς κάτι, επομένως είναι μία από τις πολλές συμφωνίες που μπορεί και να πάνε στραβά. Θα είναι για καλό πάντως, γιατί θα επιλέξουμε κάτι, σας ξαναλέω, τώρα προέκυψε το θέμα, έχουμε ακόμη μέρες μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου τη Μασκαράτη, υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές τραγουδιστών που μπορούν να φέρουν το ίδιο κέφι, την ίδια ζωντάνια, να ευχαριστήσουν το νεανικό κοινό και όχι μόνο. Εσείς είπατε στα μέλη της σχεδής ότι ο συγκεκριμένος τραγουδιστής δεν έχει τραγούδια που βρίζουν. Εγώ, από συναδέλφους οι οποίοι είναι στο διοικητικό της σχεδής, έχω διασταυρώσει αυτό το πράγμα. Ότι είπατε
ότι ο συγκεκριμένος τραγουδιστής δεν έχει τραγούδια που βρίζουν. Ότι είπαμε αυτό που γνωρίζαμε, αυτό που γνωρίζαμε από την επικοινωνία με το μάνατζερ, ότι μπορούμε να του εισηγηθούμε, να του ζητήσουμε να μην βάλει στο ρεπερτόριό του τραγούδια με υβριστικό περιεχόμενο. Και αυτή είναι η βούληση της ΚΕΔΙΣ και αυτή μετέφερα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο συγκεκριμένος λοιπόν μάνατζερ συνάντησε μια κάθετη τοποθέτηση από την πλευρά του μουσικού, ο οποίος είπε αυτή είναι η λίστα των τραγουδιών μου, εγώ αυτό το ρεπερτόριο θέλω να παίξω. Όταν μάλιστα κάποιος τραγουδιστής δεν έχει ανάγκη μια συγκεκριμένη συμφωνία, γιατί τον ζητούν από πολλές πόλεις, επομένως από τη στιγμή που υπάρχει συμφωνία δεν υπάρχει λόγος να ταλαιπωρούνται τα δύο μέρη. Και έτσι λοιπόν ήσυχα και χωρίς ένταση και πολύ άμεσα έληξε λοιπόν αυτή η προσπάθεια συμφωνίας και νομίζω ότι τώρα δεν έχει νόημα να μεγαλοποιούμε κάτι το οποίο σας εξηγώ με ειλικρίνεια, δεν υπήρξε συμφωνία ούτε πρώτη ούτε τελευταία είναι.